Σήμερα είναι το 300ο μάθημα του τρίτου χρόνου αυτογνωσίας. Θα κάνουμε μάθημα την επόμενη εβδομάδα, αλλά θα είναι εναλλακτικό και προαιρετικό για αυτούς που κάνουν το μάθημα από εδώ και πέρα με βίντεο, γιατί θα είναι το 301ο μάθημα και μπορεί να μην χωράει. Δουλεύουμε το θέμα, θα βρεθούμε την άλλη εβδομάδα. Έχουμε σεμινάριο. Δουλεύουμε το θέμα των εσωτερικών συγκρούσεων. Και είχατε να δουλέψει αυτή την εβδομάδα την σκιά και την μάσκα. Και αν θέλετε να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις εκεί, να ελευθερωθείτε από κάποια πράγματα στην μάσκα σας που σας κουράζουν και να ελευθερώσετε κάποια πράγματα από την σκιά επίσης που σας πιέζουν. Αυτό ήταν να συζητήσετε στην ομάδα και να δουλέψετε μέσα στην εβδομάδα. Και μπορείτε να ξανά συζητήσετε σήμερα αν είναι κάτι που σας απασχολεί. Μετά διάβασε μια λίστα από πιθανές εσωτερικές συγκρούσεις στην σελίδα 109 και επιλέξετε μια εσωτερική σύγκρουση και την αναλύσετε στην σελίδα 110 στα χαρτιά σας. Μετά ζήτησε μέσα στην εβδομάδα και δεν ξέρω αν το κάνετε και στην ομάδα σας να κάνετε ένα διάλογο. Ο διάλογος μπορεί να γίνει γραπτός ή προφορικός με δύο καρέκλες ή δύο μαξιλάρια και μπορείτε στην ομάδα να κάνετε τέτοιους διαλόγους με την καθοδήγηση του συντονιστή αν έχετε χρόνο. Αυτό που όλοι νομίζω χρειάζεται να κάνετε είναι ένα γραπτό διάλογο ή και προφορικό διάλογο μεταξύ των υποπροσπικοτήτων που συγκρούονται στις ανάγκες. Μετά κοιτάξαμε λίγο την σελίδα 111 και 12 που είδατε μερικά παραδείγματα για το τι συναισθήματα μπορεί να έχει το ένα μέρος και το άλλο όταν συγκρούονται. Και ότι μπορούμε στην συνέχεια και το κάναμε την προηγούμενη φορά, κάναμε μέθοδο Σεντόνα. Δεν είναι. Τώρα, όταν υπάρχει μια σύγκρουση αναγκών μεταξύ υποπροσωπικότητων, χειριζόμαστε την κάθε υποπροσωπικότητα σαν ένα ξεχωριστό άτομο. Και κάναμε Σεντόνα για το ένα και κάναμε Σεντόνα για το άλλο. Κάναμε EFT για το ένα. Κάναμε EFT για το άλλο. Κάναμε Ho'oponopono για το ένα, κάναμε Ho'oponopono για το άλλο. Και προσπαθούμε να απελευθερώσουμε και το ένα μέρος του εαυτού μας, αλλά και το άλλο, από τι, από τα αρνητικά συναισθήματα που έχει, όταν δεν γίνεται αυτό που θέλει και γίνεται αυτό που θέλει το άλλο μέρος του εαυτού του. Δηλαδή, αν γίνεται αυτό που θέλει ο Α, κάνουμε EFT, Σεντόνα Ho'oponopono στο Β για τα συναισθήματα που έχει. Αν γίνεται αυτό που θέλει ο Β, κάνουμε EFT, Ho'oponopono, Σεντόνα για το Α, επειδή γίνεται αυτό που θέλει ο Β. Εντάξει. Και με αυτόν τον τρόπο αποφορτίζουμε τα δύο κομμάτια του αυτού μας για να μπορούμε να έχουμε μια πιο αντικειμενική και λιγότερη συναισθηματική αντιμετώπιση του θέματος. Μετά από αυτό, όπως θυμάστε, μπορείτε να πάρετε την θέση του ανώτερου αυτού ή του σοφού ή του Χριστού ή κάποιο άγιο άνθρωπο και να δώσετε συμβολές και στο ένα μέρος του αυτού σας και στο άλλο. Και να θυμηθείτε ότι το βιβλίο που εξηγεί περισσότερο αυτό το πράγμα είναι το Σαράμ. Εντάξει. Σαράμ λέγεται. Τώρα, στην συνέχεια
ας πούμε ότι κάναμε όλα αυτά και θέλουμε τώρα να κάνουμε μία απόφαση του τι θα κάνουμε. Κάνουμε όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα. Εντοπίζουμε τις υποπροσωπικότητες, αναλύουμε τις υποπροσωπικότητες, επικοινωνούν μεταξύ τους, κάνουμε σεντόνα, κάνουμε EFT, κάνουμε Ho'oponopono, ό,τι χρειάζεται. Τώρα θέλουμε μία ανώτερη καθοδήγηση. Εντάξει. Και εδώ μπορούμε να θέτουμε το ερώτημα ζωής που είχαμε κάνει νωρίτερα φέτος, όπου ρωτάω τι είναι το καλύτερο να κάνω. Ρωτάω το Θεό, το σύμπαν, τον ανώτερο αυτό μου. Θα θυμηθείτε ότι το ερώτημα ζωής έχει τρεις μορφές, αν θυμάστε. Υπάρχει το γενική, τι να κάνω γενικά με την ζωή μου, δεν έχω ιδέα, ίσως είναι το πιο ωραίο από όλα. Δεύτερο, τι να κάνω σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς να θέτω ιδέες, το ιατρικό θέμα, οικονομικό θέμα, θέμα σχέσεων, επαγγελματικό, πνευματικό. Ή τρίτη εκδοχή, πιο συγκεκριμένο, τι να κάνω σε σχέση με αυτό το θέμα, το α ή το β ή το γ, ή δ ή ε. Όσες επιλογές έχετε. Άρα, σε κάθε διαλογισμό, πριν ή και μετά, θέτουμε αυτό το ερώτημα στο σύμπαν. Ακούγεται το ερώτημα και υπάρχει ανταπόκριση, αρκεί να έχουμε εμείς τις κεραίες μας για να εντοπίζουμε την απάντηση. Και να δεχτούμε και μία απάντηση που είναι εκεί, αλλά δεν μας αρέσει η απάντηση αυτή. Και έτσι, γενικά δεν βλέπουμε απαντήσεις που δεν μας αρέσουν. Εντάξει. Τότε το επόμενο βήμα είναι να θέτουμε το ερώτημα ζωής. Τώρα, κοιτάξτε σελίδα 112 στα χαρτιά σας. Και αν κοιτάξετε δεξιά, λέει οι ακόλουθες τεχνικές θα βοηθήσουν. Μία γραπτή ανάλυση των δύο μέρων του αυτού μας. Το είπαμε και το κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δύο. Ένα γραπτό ή προφορικό εσωτερικό διάλογο μεταξύ των μέρων του αυτού μας. Τρία. EFT ή σεντόνα το 4 ή 5 το Ho'oponopono για αυτά τα μέλη του αυτού μας. Okay. Έκτο, λέει τρεις πόρτες, θα εξηγήσω σε αυτό σε λίγο, και 7 το ερώτημα ζωής. Okay. Τώρα, πριν εξηγώ τις τρεις πόρτες και δουλεύουμε αυτό και το ερώτημα της ζωής που θα δουλέψουμε σήμερα, ας δούμε πώς μπορώ να εφαρμόσω εμψυχωτική ερώτηση για μία εσωτερική σύγκρουση. Και όπως με το EFT σε δόνα και Ho'oponopono, εφαρμόζω μία ξεχωριστή εμψυχωτική ερώτηση για κάθε υποπροσωπικότητα. Ας πάρουμε το πρώτο εδώ, και που λέει από την κάθε πλευρά, γιατί είναι καλά ακόμα αν γίνεται αυτό που θέλει το άλλο κομμάτι. Πάλι μου τους χάρη. Γιατί αγαπάω τον εαυτό μου ακριβώς όπως είμαι. Αυτό αφορά την σύγκρουση του ανθρώπου που νιώθει άσχημα ή επειδή η εμφάνισή του δεν είναι αυτό που θέλει ή επειδή δεν τρώει όπως θέλει. Αλλά για το ένα κομμάτι λέει, γιατί αγαπάω τον εαυτό μου ακριβώς όπως είμαι. Το άλλο κομμάτι λέει, γιατί εύκολα τρώω υγιεινά. Okay. Έχουμε μία ψυχωτική ερώτηση για το κομμάτι που αυτό απορρίπτεται όταν δεν τρώω όπως θέλω και έχω ένα άλλο ψυχωτική ερώτηση για το κομμάτι που δυσκολεύεται να τρώω υγιεινά. Γιατί εύκολα τρώω υγιεινά,
επειδή το πιστεύω, επειδή με βοηθάει, έχω δει ότι έχω καλύτερη ενέργεια, επειδή αγαπώ τον εαυτό μου, επειδή με συμφέρει. Γιατί αγαπάω τον εαυτό μου όπως είμαι, επειδή δεν είμαι καν το σώμα, είμαι πνεύμα, η αξία μου είναι ανεξάρτητη από τι τρώω, ανεξάρτητη από την εμφάνισή μου, καταλαβαίνετε. Ότι χρησιμοποιούμε την ψυχωτική ερώτηση και για το ένα μέρος, αλλά και για το άλλο. Όλες οι τεχνικές γίνονται διπλά. Είναι κατανοητό. Okay. Για την άλλη σύγκριση, γιατί νιώθω μία χαρά ακόμα και χωρίς σύντροφο και γιατί νιώθω ασφαλής ακόμα με σύντροφο. Εντάξει. Άρα, το κομμάτι που φοβάται να έχει σύντροφο, γιατί νιώθω ασφάλεια ακόμα με σύντροφο. Το κομμάτι που δεν νιώθει καλά χωρίς σύντροφο, γιατί νιώθω καλά ακόμα χωρίς σύντροφο. Okay. Τότε και αρχίζουμε να πάρουμε όλες απαντήσεις. Και από τη μία πλευρά να είμαι καλά με και να είμαι καλά χωρίς. Ότι η εμψυχωτική ερώτηση είναι ένας άλλος τρόπος να λύσω μια εσωτερική σύγκριση. Το τρίτη σύγκριση που αναφερθήκαμε προηγούμενη εβδομάδα για την εργασία. Γιατί μπορώ να είμαι καλά στην εργασία που είμαι. Και γιατί νιώθω ασφάλεια αλλάζοντας εργασία. Okay. Τότε βλέπετε ότι έχετε εδώ όλες οι τεχνικές που εφαρμόσετε. Εδώ βλέπετε τέσσερις τεχνικές. EFT, Σεντόνο, Πόνο-Πόνο και ψυχωτική ερώτηση. Που μπορείτε να εφαρμόσετε ξεχωριστά για την μία ή που προσωπικότητα και την άλλη. Okay. Μετά πάμε στην ερώτημα ζωής που εξήγησε τώρα ότι στο διαλογισμό μου ή και μέσα στη μέρα ζητώ καθοδήγηση για το συγκεκριμένο θέμα είτε γενικά είτε συγκεκριμένα. Και αν θυμάστε, το ερώτημα ζωής το συνδέομαι με την σφαίρα του φωτός. Το θυμάστε αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα στην συγκέντρωση φέρνω το ερώτημα ζωής και το βάζω στην σφαίρα του φωτός για να το προσφέρω στο σύμπαν, ενεργοποιώ το σύμπαν ή τον ανώτερο αυτό και αν θέλω, αν υπάρχει μία προτίμηση που έχω, αν προτιμώ μία απάντηση, βάζω αυτή την προτίμηση μέσα στην σφαίρα του φωτός και προσφέρω και το ερώτημα και την προτίμηση, αν έχω μία προτίμηση και το αφήνω το θέμα. Εντάξει. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Με το ερώτημα ενεργοποιώ το υποσυνείδητο, τον ανώτερο αυτό, το θείο και το σύμπαν για μία απάντηση. Δεύτερο. Ψηφίζω για μία πιθανή απάντηση. Θα μου άρεσε αυτή η απάντηση. Καταλάβατε. Και έτσι επιδρώ στο άμορφο πεδίο πιθανοτήτων προς αυτή την απάντηση. Αλλά προσφέροντας στην σφαίρα του φωτός, από την άλλη πλευρά αποταυτίζομαι από την προτίμηση. Και λέω, οκ, okay, το προτιμώ, αλλά δεν είμαι προσκολλημένος. Είμαι πρόθυμος να ακούω, τώρα που έχω εκφράσει την προτίμηση, να ακούσω τι είναι το καλύτερο. Ας είναι το θέλημά σου ή είμαι ανεκτός να ακούσω ό,τι μπορεί να είναι η απάντηση. Όπως είπαμε στο μάθημα πάνω σε αυτό το θέμα, οι απαντήσεις έρχονται συνήθως όταν ο νους ησυχάζει ή αφήνει το θέμα. Έχουν κάνει μελέτες επάνω σε αυτό και μάλιστα ο Ρόλο Μέι έχει γράψει ένα βιβλίο για την δημιουργικότητα και πώς πρώτο παιδεύεται ο νους, το ψάχνει, άγχεται, σκέφτεται, παίρνει πληροφορίες και μετά όταν σταματάει ο νους, τότε έρχεται από το υποσυνείδητο μία φωτισμένη ιδέα. Συνήθως μία κβαντική ιδέα που δεν είναι το αποτέλεσμα σκέψης γραμμικής. Ξαφνικά έρχεται τάκ, α, αυτό. Και αυτό γίνεται όταν χαλαρώνομαι. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Στα όνειρα, αν χαλαρώνεται στα όνειρα, αυτό είναι άλλο θέμα. Στις 4 το πρωί,
τρεις, τέσσερις, πέντε, το πρωί όταν ξυπνάμε, σε συζητήσεις, σε βιβλία που σηκώνουμε, που οποιοδήποτε ερεθίσμα το οποίο υπάρχουν στην ζωή μας. Και είμαστε ανοιχτοί και έχουμε στο νου μας το ερώτημα της ζωής και κάτι τι που συμβαίνει, το αξιολογούμε αυτό σε σχέση με το ερώτημα. Okay? Και έτσι αξιοποιούμε το ερώτημα. Δηλαδή, αν θέλετε μία απάντηση, ακολουθήστε αυτή την διαδικασία. Απελευθερωθείτε από την συναισθηματική φόρτιση των Α ή Β. Χαλαρώστε με τις τεχνικές που μάθετε. Και μετά αρχίστε να θέσετε το ερώτημα. Και η απάντηση σιγά σιγά θα έρθει. Συνήθως έρχεται μέσα σε τρεις μέρες. Τώρα, οι τρεις πόρτες, τι είναι αυτό. Κοιτάξτε η σελίδα 113. Είναι κανένας που δεν ήταν προηγούμενη φορά, αλλά που είναι στο μάθημα. Όλοι έχετε τα χαρτιά. Δεν έχεις, έχω ένα σετ μόνο. Τώρα, εδώ για να κάνουμε την απόφαση μας, ξεκινάμε πρώτο με μία λογική ανάλυση. Το δίλημά μου είναι, εδώ από πάνω θα γράψετε το δίλημα. Okay. Αυτό που θέλετε να αποφασίσετε, που είναι θέμα υγείας, οικονομικό, σχέσεις, επαγγελματικό, πνευματικό, πού θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι, αν είναι σημαντικό, αν έχετε λεφτά να πάτε πουθενά, εντάξει. Και μετά γράφουμε, εδώ έχουμε τρεις πιθανότητες, πιθανότητα Α και το γράφετε. Τα θετικά του Α είναι αυτό, τα αρνητικά του Α είναι αυτά. Πιθανότητα Β. Γράψτε τι είναι αυτό. Τα θετικά και τα αρνητικά. Και αν υπάρχει πιθανότητα Γ, βάλτε και αυτό. Γ μπορεί να είναι τίποτα, μπορεί να είναι ένα τρίτο, μια τρίτη επιλογή, που να είναι συνδυασμό από Α και Β. Κάποια μέση λύση. Εντάξει. Αλλά στην διαδικασία της εσωτερικής καθοδήγησης δεν ακυρώνουμε την λογική και το συνδυτό νου. Είναι καλός ο οδηγός και ο συνδυτός νους. Υπάρχει μία τάση σε πνευματικά μονοπάτια να λέω, είναι μία σκέψη που είχα, μία λογική σκέψη. Μακάρι να σκεφτόμαστε λογικά. Θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση αν σκεφτόμαστε πιο λογικά. Δεν είναι άκυρο. Εντάξει, διότι εδώ θα βάλετε όλα τα λογικά. Δεν θα περιοριστούμε σε αυτά. Αλλά σίγουρα θέλουμε την βοήθεια της λογικής επάνω σε αυτό το θέμα. Εντάξει. Και τώρα θα κάνουμε αυτό. Θα σας δώσω χρόνο να επιλέξετε ένα δίλημα. Θα κάνετε αυτή την σύντομη ανάλυση. Μετά θα σας εξηγήσω την τεχνική με τις τρεις πόρτες. Και μετά θα κάνουμε την τεχνική με τις τρεις πόρτες, αλλά και το ερώτημα ζωής. Εντάξει, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη διαδικασία. Καμία ερώτηση πριν αρχίζετε να συμπληρώνετε την σελίδα 113. Μην γράψετε τίποτα στο 114, μόνο το 113. Καμία ερώτηση αυτό που σας ζητώ να κάνετε. Οκ. Okay. Πάρτε λίγο χρόνο τώρα να σημειώσετε. Okay. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να συνεχίσετε μόνοι σας. Και βέβαια στην ομάδα σήμερα, αν θέλετε, μπορείτε να ζητήσετε από την ομάδα σας να σας βοηθήσουν να σκεφτείτε άλλα θετικά ή άλλα αρνητικά ή και άλλες επιλογές, άλλες πιθανότητες από αυτές που έχετε σκεφτεί και δεν έχετε σκεφτεί κάποιες άλλες πιθανότητες που υπάρχουν. Πώς νιώθετε ότι μόνο και μόνο που κάθεστε και σκέφτεστε και γράφετε
ότι το πράγμα αρχίζει να ξεκαθαρίζει στο νου σας, σχεδόν όλοι. Και αυτό να το ξέρετε, ότι ο γραπτός λόγος δημιουργεί διάβγεια στο νου, όπου απλώς η σκέψη χωράει πολύ αντιφατικότητα. Μπορεί να έχω δύο αντιφατικές σκέψεις σε δευτερόλεπτα. Αλλά όταν τις γράφω και τις βλέπω μπροστά μου, το πράγμα αποκτάει μία διάβγεια, μία αντικειμενικότητα. Και πάντα έχετε αυτή την ικανότητα. Πάρτε ένα χαρτί, χωρίστε το σε όσες κατηγορίες υπάρχουν, γράψτε τα θετικά και τα αρνητικά κατά την αντίληψή σας. Τώρα, πώς συνδέεται αυτό με την άσκηση που λέγεται οι τρεις πόρτες? Σε λίγο θα κλείσουμε τα μάτια μας και θα κάνουμε το όραμα ζωής, το ρώτημα ζωής. Μετά θα σας ζητήσω να φανταστείτε ότι είστε κάπου στην φύση, μόνοι σας, και ότι υπάρχει μπροστά σας εκεί στην φύση, υπάρχουν τρεις πόρτες. Και κάθε πόρτα θα αντιπροσωπεύει μία από τις επιλογές που έχετε γράψει εδώ. Και θα φανταστείτε ότι ανοίγετε την πρώτη πόρτα και ποια επιλογή είναι αυτή και θα φανταστείτε ότι τέλειωσε. Αυτό αποφασίσετε, αποκλείσετε τις άλλες επιλογές και κάνετε αυτή την επιλογή. Και θα παρατηρήσετε πώς νιώθετε σωματικά και συναισθηματικά με την επιλογή αυτή. Τώρα αφήνουμε την λογική και νιώθουμε το σώμα αν χαλαρώνει, αν σφίγγει και νιώθουμε συναισθήματα. Okay. Και μετά θα σας ζητήσω να φανταστείτε τον εαυτό σας μετά από 5 χρόνια, κάνοντας αυτή την επιλογή, πώς φανταστείτε την ζωή σας, και μετά από 10 χρόνια. Μετά θα γυρίσετε και θα ξεχάσετε την επιλογή αυτή και θα πάτε να επιλέξετε την δεύτερη επιλογή. Που εσείς θα ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Και θα φανταστείτε ότι τώρα τέλειωσε, έκανα την δεύτερη. Και θα παρατηρήσετε πώς νιώθετε σωματικά και συναισθηματικά με τη δεύτερη επιλογή και μετά από 5 χρόνια και 10 χρόνια. Θα γυρίσετε πάλι. Θα σταθείτε μπροστά στην τρίτη πόρτα. Που μπορεί να είναι κάτι συγκεκριμένο, αν ήδη έχετε μία τρίτη συγκεκριμένη πρόταση στο νου σας. Μπορεί να είναι κάτι άγνωστο και να εμφανιστεί την ώρα αυτή. Μπορεί να είναι κάποιο συνδυασμό από τα πρώτα δύο. Θα δείτε τι είναι η τρίτη πόρτα. Και η ίδια διαδικασία. Πώς νιώθω σωματικά και συναισθηματικά και 5 και 10 χρόνια. Μετά θα γυρίσετε πίσω. Θα σταθείτε μπροστά στις τρεις πόρτες. Και θα δείτε ποια πόρτα σας φαίνεται πιο φωτεινή η πιο ελκυστική από τις τρεις πόρτες, που, τις τρεις επιλογές, τις τρεις πιθανότητες. Μετά οι πόρτες θα εξαφανιστούν και θα στρεφόμαστε προς ένα βουνό που υπάρχει εκεί. Θα ανεβαίνουμε το βουνό, θα φτάσουμε στην κορυφή του βουνού, όπου θα ζητήσουμε συμβολές από τον ανώτερο αυτό μας. Εντάξει. Και μετά θα κατέβουμε πίσω και στην σελίδα 114 θα σημειώσετε εκεί τις επιλογές, τα συναισθήματα, πώς νιώσετε μετά από 3 χρόνια, εδώ λέει 3 και 10, και τις παρατηρήσεις σας. Και πόρτα Β και πόρτα Γ. Εντάξει. Άρα είναι 3 ασκήσεις βασικά. Άσκηση με το ερώτημα ζωής, οι 3 πόρτες και οι συμβολές του ανώτερου αυτού επάνω στο θέμα αυτό. Θα το κάνουμε τώρα. Έχετε καμία ερώτηση για την τεχνική βασικά πριν την κάνουμε, αλλιώς στο τέλος οι συζητήσεις. Ναι. Θα δεις τι εμφανίζεται. Μπορεί να είναι έκπληξη.
η τρίτη πόρτα. Ναι. Ο καθένας εδώ έχει μία επιλογή. Π.χ. θυμάμαι μία κοπέλα σε ένα καλοκαιρινό σεμινάριο, είχε την επιλογή να συνεχίσει στο πανεπιστήμιο ή να εργάζεται σαν ζωγράφος, ζωγραφική και όχι επιστήμη. Και η τρίτη πόρτα ήταν ένας πλούσιος γαμπρός που εμφανίστηκε. Κοιτάξτε, να κάνω μία κλασική θεραπεία ιατρική ή μία εναλλακτική θεραπεία. Να μένω στην εργασία μου, να φύγω από την εργασία μου. Να τρώω ό,τι θέλω ή να κάνω μία συγκεκριμένη διατροφή. Να σηκωθώ το πρωί και να κάνω ασκήσεις διαλογισμού ή να κοιμάμαι μέχρι τις 10. Αν αυτό είναι να μιλήσω σε κάποιον ή να μην μιλήσω, να μιλήσω με κάποιον και να μην μιλήσω. Όποια εσωτερική σύγκρουση έχετε, αυτό που αναλύσατε και την προηγούμενη εβδομάδα και που αναλύσατε τώρα. Να μιλήσω, να μην μιλήσω. Ή με τι τρόπο. Να μιλήσω έτσι, να μιλήσω αλλιώς. Αν υπάρχει τέταρτη πόρτα. Συγγνώμη. Τότε όταν είστε σπίτι θα το κάνεις με τέσσερις πόρτες. Εντάξει. Δεν πειράζει δηλαδή όσες... Αν έχετε ας πούμε... τέσσερις άντρες που σας θέλω και δεν μπορείτε να αποφασίσετε ποιον θα επιλέξετε, βάλετε μία πόρτα για τον κάθε άντρα. Και λέω. Άλλο, να κάνουμε την άσκηση. Okay. Να κλείσουμε. Και καθίστε με την πλάτη σας ίσια, κλείστε τα μάτια σας, πάρτε μερικές πιο βαθιές αναπνοές. Αναπνεύστε αργά και βαθιά με ηρεμία. Με κάθε αναπνοή ισιώστε και ηρεμήστε. Αφήστε την κοιλιά σας χαλαρή, ελεύθερη. Το ηλιακό πλέγμα ξεσφίγγει, χαλαρώνει. Οι ώμοι χαλαρώνουν. Έρχονται πίσω και η πλάτη ισιώνει. Τα χέρια χαλαρά. Το στήθος νιώστε άνοιγμα, ηρεμία. Ο αυχένας ίσιος, χαλαρός. Αφήστε το πρόσωπό σας να χαλαρώσει. Το σαγόνι χαλαρώνει. Τα μάγουλα χαλαρώνουν. Τα μάτια χαλαρώνουν. Αφήστε το μέτωπο να χαλαρώσει.
νιώστε την αίσθηση του φωτός μέσα στο κεφάλι σας. Ένα φως που φέρνει ηρεμία. Ηρεμία σε όλο το κεφάλι και σε όλο τον εγκέφαλο. Σε όλο το νου. Και νιώστε αυτή την ηρεμία να πλώνεται παντού μέσα σας, στο σώμα, να χαλαρώσει όλο το σώμα. Και να φέρει ηρεμία στο νου σας. Και βαθύτερη ηρεμία. Και σκεφτείτε τώρα το ερώτημα που έχετε σε αυτό το στάδιο της ζωής σας και θα θέλετε μία απάντηση από ένα ανώτερο μέρος του αυτού σας, από τον ανώτερο αυτό σας, από το Θείο. Επαναλαμβάνετε το ερώτημά σας 3 φορές νόητα. Νιώστε ότι μιλάτε με το Θείο και τη ζητάτε και αξίζετε μία απάντηση. Τουλάχιστον 3 φορές αργά συνειδητά. Τώρα οραματιστείτε μπροστά σας μία σφαίρα φωτός και βάλτε μέσα στην σφαίρα το ερώτημά σας και αν έχετε κάποια συγκεκριμένη προτίμηση σαν απάντηση, πάτε και την προτίμηση μέσα στην σφαίρα μαζί με το ερώτημα. Και προσφέρουμε την σφαίρα φωτός να αποχωρήσει από μας προς το σύμπαν με το ερώτημα και την προτίμησή μας και αφήνουμε το θέμα είμαστε ήρεμοι που θα έρθει η απάντηση σύντομα και θα είναι για τον ανώτερο καλό μας. Και το αφήνουμε. Και
Και θα κάνουμε τώρα την άσκηση με τις τρεις πόρτες. Χαλαρώνουμε πιο βαθιά με κάθε αριθμό. Αφινόμαστε πιο βαθιά. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Φανταστείτε τον εαυτό σας κάπου στην φύση, δίπλα από ένα ποτάμι. Είναι δική σας φύση και δικό σας ποτάμι που υπάρχουν στο νου σας. Παρακολουθήστε την ροή του νερού. Είστε εκεί, χαίρεστε την φύση και το νερό και αποφασίζετε να μπείτε μέσα στο ποτάμι που έχει μια τέλεια θερμοκρασία και αφήνεστε μέσα στο νερό που σας πλένει σωματικά και ψυχικά. Τώρα βγαίνετε από την άλλη όχθη του ποταμιού και προχωράτε σε ένα μονοπάτι μέσα από την φύση με βλάστηση δεξιά και αριστερά. Όλο και ομορφαίνει καθώς προχωράτε πιο βαθιά μέσα στην φύση. Και φτάνετε σε ένα μέρος που υπάρχουν μπροστά σας τρεις πόρτες που αντιπροσωπεύουν τρεις επιλογές. Τρία διαφορετικά μέλλοντα. Πλησιάστε την πρώτη πόρτα και ορίσετε στο νου σας ποια επιλογή είναι αυτή. Ποια επιλογή αντιπροσωπεύει η πρώτη πόρτα. Τώρα μπείτε μέσα στην πόρτα αυτή ξεκνώντας τις άλλες επιλογές και νιώστε ότι έχετε κάνει αυτή την επιλογή. Νιώστε το σώμα σας, νιώστε τα συναισθήματά σας με την επιλογή αυτή. Πώς νιώθετε? Και οραματιστείτε τον εαυτό σας μετά από 5 χρόνια κάνοντας αυτή την επιλογή, τον εαυτό σας και την ζωή σας. Και μετά από 10 χρόνια η ζωή σας
με την επιλογή αυτή, πώς νιώθετε? Τώρα γυρίστε πίσω και κλείστε την πόρτα αυτή και στραφείτε προς την δεύτερη πόρτα, ορίζοντας ποια επιλογή είναι αυτή. Ανοίξτε την πόρτα και προχωρήστε σε αυτή την επιλογή και παρατηρήστε πώς νιώθετε σωματικά και συναισθηματικά. Πώς νιώθετε? Και πώς θα είστε μετά από 5 χρόνια, πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας με την επιλογή αυτή? Και μετά από 10 χρόνια η ζωή σας, και πώς νιώθετε για την δεύτερη πόρτα, την δεύτερη επιλογή? Τώρα γυρίστε και στραφείτε στην τρίτη πόρτα, που μπορεί να είναι κάτι συγκεκριμένο που έχετε στο νου σας, ή άγνωστο, ή κάποιο συμβιβασμό των πρώτων δύο. Ανοίξτε την τρίτη πόρτα για να δείτε τι είναι. Τι είναι η τρίτη πόρτα? Παρατηρήστε τα συναισθήματα, πώς νιώθει το σώμα σας, ποια συναισθήματα έχετε με την τρίτη πόρτα. Και μετά από 5 χρόνια, μετά από 10 χρόνια, πώς νιώθετε με την τρίτη πόρτα? Μπορείτε να γυρίσετε, να σταθείτε μπροστά στις 3 πόρτες και να δείτε ή να νιώσετε ποια πόρτα σας φαίνεται πιο όμορφη, φωτεινή ή ελκυστική. Τώρα οι πόρτες εξαφανίζονται
Και υπάρχει μπροστά σας ένα μονοπάτι που ανεβαίνει ένα βουνό. Ανεβαίνουμε, ακολουθώντας το μονοπάτι, αφήνοντας το κόσμο από πίσω, όλο και πιο ψηλά ανεβαίνουμε. Φτάνουμε εκεί που υπάρχουν τα έλατα, ψηλά. Δεν υπάρχει καθόλου κόσμο. Είμαστε μόνοι μας. Και συνεχίζουμε πιο ψηλά, πέρα από τα έλατα, εκεί που υπάρχει μόνο φως, χαμηλά λουλούδια, πέτρες. Ακόμα πιο ψηλά φτάνουμε στην κορυφή του βουνού που υπάρχει ένα επίπεδο. Και από εκεί ανεβαίνουμε πιο ψηλά μέσα στον αέρα, ανεβαίνοντας μέσα στο φως. Και μέσα στο φως και στην ηρεμία δεχόμαστε απαντήσεις, καθοδήγηση από τον ανώτερο αυτό μας. Είμαστε μέσα στο φως. Χωρίς σκέψεις. Μέσα στο φως.
δεχόμαστε απαντήσεις, εικόνες, εικόνες, σκέψεις, λέξεις, απαντήσεις. Δεχόμαστε απαντήσεις. Εικόνες, σκέψεις, απαντήσεις. Τώρα αρχίζουμε την επιστροφή μας, κατεβαίνοντας την κορυφή του βουνού. Αρχίζοντας το μονοπάτι προς το κάτω, μέσα από τα έλατα. Μέσα από τα δέντρα, φτάνοντας στο ποτάμι, γυρίζοντας την αρχική όχθη του ποταμιού, όπου θυμόμαστε την πρώτη πόρτα. Θυμόμαστε τι νιώσαμε στην πρώτη πόρτα, συναισθήματα, το σώμα. Θυμόμαστε την δεύτερη πόρτα και τι νιώσαμε εκεί. Θυμόμαστε την τρίτη πόρτα και τι νιώσαμε. Και θα μετρήσω από 1 έως 5 για να γυρίσουμε. 1, 2, 3, 4 και 5 και διατηρώντας την συγκέντρωση και την ηρεμία σας, να αποφύγετε να μιλάτε και να σημειώσετε στην σελίδα σας όλα αυτά που μπορείτε να θυμηθείτε από την άσκηση στην επόμενη σελίδα. Σημειώστε ό,τι μπορείτε να θυμηθείτε. Στην σελίδα 114. 114. Okay.
Ήθελα να γράψετε τώρα, πριν μιλήσαμε, τουλάχιστον να γράψετε κάποιες σκέψεις, ίσως άλλα πράγματα σας έρχονται αργότερα. Όλες οι ασκήσεις που κάναμε τώρα, το ερώτημα ζωής, τις τρεις πόρτες και η επαφή με τον ανώτερο αυτό, είναι απλώς να φέρνουμε στο συνειδητό νου αυτό που ήδη ξέρουμε υποσυνείδητα. Είναι όλα εκεί, οι γνώσεις. Και αυτή η διαδικασία είναι βασικά η διαδικασία της ελεύθερης βούλησης, να μην είμαστε μηχανικοί και να κάνουμε συνειδητές αποφάσεις του τι πραγματικά θέλουμε να κάνουμε. Άρα, έχουμε δουλέψει τρεις εβδομάδες τώρα πάνω στο θέμα. Η πρώτη εβδομάδα σας έδωσα μία λίστα. Μιλήσαμε για τις ανάγκες του εγώ και τις ανάγκες της ψυχής. Και είχετε μία λίστα που λέει γνωρίζοντας και αγαπώντας το εγώ μας, σελίδα 117, όπου απαντήσετε διάφορες ερωτήσεις για το εγώ σας. Ναι. Μετά προχωρήσουμε στην μάσκα και σκιά και εσωτερικές συγκρούσεις και σήμερα για τα διλήμματα που δημιουργούνται από αυτά. Αυτό είναι όλο το νόημα της ζωής μας. Είναι οι προκλήσεις που έχουμε και οι αποφάσεις που κάνουμε απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις. Τώρα, μην το κάνετε θέμα. Μην έχετε άγχος ότι πρέπει να κάνω την σωστή απόφαση. Όποια απόφαση να κάνετε, είστε πάλι πνεύμα. Είστε πάλι έκφραση του Θεού. Δεν αλλάζει κάτι. Απλώς αυξάνεται, αν θέλετε, η διαδικασία της έκφρασής σας, του αληθινού αυτού σας, εδώ στην ειδική διάσταση. Ό,τι και να κάνετε, δεν πάβετε να είστε αγαπημένοι στο Θεό. Ό,τι και να κάνετε, δεν πάβετε να μαθαίνετε μέσα από αυτό. Απλώς είναι κρίμα να μένουμε κολλημένοι σε κάποια πράγματα που δεν μας παρέχουν ούτε η ευτυχία, ούτε η ελευθερία, ούτε την όμορφη ζωή που όλοι αξίζουμε να έχουμε. Τότε θέλουμε να καλλιεργήσουμε έναν τρόπο να αντιμετωπίζουμε αυτές τις εσωτερικές συγκρούσεις και να κάνουμε αποφάσεις. Μερικοί άνθρωποι φοβούνται να κάνουν την λάθος απόφαση. Έχουν αμφιβολίες μέσα τους για το αν μπορούν να κάνουν την σωστή απόφαση. Και αν έχουν τραυματικές εμπειρίες από αποφάσεις, μπορεί να έχουν μία ευθυνοφοβία, ότι δεν θέλω να κάνω καμία απόφαση. Προτιμώ να αφήσω τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερα να κάνουμε αποφάσεις, ακόμα δεν είμαστε σίγουροι, και να μαθαίνουμε μέσα από αυτά, παρά να μην κάνουμε καθόλου. Η μη απόφαση είναι η απόφαση να αφήσουν άλλους να αποφασίζουν. Δηλαδή όταν δεν αποφασίζω εγώ, αφήνω το υποσυνείδητο, αφήνω τους προγραμματισμούς, αφήνω τις δυνάμεις γύρω μου να κάνω την απόφαση για μένα. Εντάξει. Καμία φορά δεν είναι όρια μια απόφαση. Συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή έχω ένα δίλημα που δεν είναι ώρα για το δίλημα αυτό να λυθεί, γιατί χρειάζομαι άλλες εμπειρίες, χρειάζεται ένα άλλο χρονικό διάστημα, άλλες συγκυρίες, εντάξει. Τότε αξιοποιήστε αυτά, αλλά μην έχετε άγχος. Δεν μπορείτε να ξεφύγετε από την πηγή σας, την πνευματική. Απλώς μπορεί να υποφέρετε περισσότερο, μη κάνοντας αποφάσεις που πραγματικά είναι για την ευτυχία σας, την ελευθερία σας, την ικανοποίησή σας μέσα στην ζωή. Μέσα στις ομάδες μπορείτε να συζητήσετε και την γραπτή ανάλυση και αυτά που βιώσετε με τις πόρτες
και ίσως με την βοήθεια της ομάδας να έρχεστε πιο κοντά σε μια απόφαση με την ενεργητική ακρόαση του τι θέλετε να κάνετε. Η επόμενη εβδομάδα δεν θα συνεχίσουμε με αυτό. Θα φέρετε όποιο θέμα σας αποσχολεί μαζί σας και θα εφαρμόσουμε μία σειρά από τεχνικές. Θα είναι πιο βιωματικό. Θα κάνουμε EFT, θα κάνουμε εξισορρόπηση, θα κάνουμε σεντόνα, θα κάνουμε Ho'oponopono, θα κάνουμε ακούγοντας την καρδιά. Δηλαδή θα βαμβαρδίζουμε κάποιο θέμα που έρχεται με μία σειρά από τεχνικές. Αν αυτό που σας αποσχολεί είναι αυτό που δουλέψετε τώρα, φέρετε το αυτό. Αλλά φέρετε μαζί σας ό,τι θέλετε να λύσετε. Του χρόνου θα ξανά δουλέψουμε το θέμα των εσωτερικών συγκρούσεων και οι δύο σελίδες που δεν δουλέψουμε, το 115 και 116, μάλλον θα δουλέψουμε του χρόνου, όπου θα δουλέψουμε και το εσωτερικό παιδί, αλλά και το θέμα της Αθανασίας. Okay. Πριν κάνουμε τις ομάδες και εργάζεστε επάνω σε αυτά τα υλικά, τη σύγκρουσή σας, το διάλογο, την ανάλυση, το προ, τα θετικά και τα αρνητικά και τις τρεις πόρτες, έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε πριν ολοκληρώσουμε για σήμερα. Γιάννη. Τι σημαίνει η δυσκολία του να αφήσουμε στην σφαίρα του φωτός το θέμα και να έχουμε εμπιστοσύνη. Και νομίζω απάντησες, Γιάννη, ή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην σοφία, δικαιοσύνη και αγάπη του σύμπαντος, ή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην δική μας ικανότητα να αξιοποιήσουμε, να αντιμετωπίσουμε μια πιθανή εξέλιξη. Και φοβόμαστε να αφινόμαστε, θέλουμε μία συγκεκριμένη εξέλιξη με την οποία νιώθουμε ασφάλεια. Τότε είναι θέμα εμπιστοσύνης. Κάτι άλλο πριν ολοκληρώσουμε και κάνετε τις ομάδες. Και να κλείσουμε. Να ρωτήσουμε.